Ναι, ξεκινήσαμε με το δεξί. Ήταν ένας πολύ καλός αγώνας απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και δουλεμένη. Είναι από τις καλές του πρωταθλήματος. Για καλό σκοπό ήταν ο αγώνας, φυσικά, προς τιμή του κύριου Ντοσίδη. Τώρα εμείς προχωράμε, έχουμε το μάτι της Κυριακής με την Αμμουδιά, οπότε από αύριο τέλος οι χαρές και συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο μάτι. Με καινούριο προπονητή η ομάδα μετά την αλλαγή, πώς το βλέπετε στις παίχτες? Ο coach ήρθε χθες, μας είπε κάποια πράγματα. Εντάξει, νομίζω από αύριο ξεκινάμε τη σκληρή δουλειά με τον coach και να ξεκινήσουμε με το δείξι του πρωτάθλημα. Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, από την προσπάθειά τους. Ήταν αρκετά ανταγωνιστική μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, σίγουρα δεν τρέφουμε αυταπάτες να κερδίσουμε αυτό το Παθραϊκό. Είναι μια επαγγελματική ομάδα, έχει στηθεί για να πρωταγωνιστείς, για να βγει κατηγορία. Και πιστεύω και εύχομαι ότι θα τα καταφέρει στο τέλος. Εμείς είναι άλλοι στόχοι μας. Είμαστε ξανά δυστυχώς πάλι μια ομάδα που ξαναδημιουργείται από το μηδέν. Φύγαν πάρα πολλά παιδιά φέτος και προσπαθούμε σιγά σιγά μέρα με τη μέρα να δημιουργήσουμε ένα καλό σύνολο, το οποίο να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να πρωταγωνιστείς και πάλι στον ομό. Η Δότη τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τροφοδότης μεγαλύτερων ομάδων. Αυτό σας γεμίζει ότι από τη μία είναι λυπηρό, από την άλλη είναι ικανοποίηση. Εντάξει, λυπηρό για τον προπονητή που να ξαναδουλεύει τους παίκτες από το 0, αλλά σίγουρα ικανοποίηση. Το ημίχρονο αυτό είπα στα παιδιά. Αν ο Παθραϊκός αύριο μου πει θέλει τον τάδε παίκτη μου, εννοείται θα τον δώσω και ας είναι και τα λεφτά μέρα των μεταγραφών. Έτσι. Δεν μπορώ να στερήσουμε από ένα παιδί το όνειρό του. Και χαίρομαι να βλέπω παιδιά. Θυμάμαι το Λάμπρου που τον έχω στην ΕΠΣ, ας πούμε, στις μικτές. Αν το δεις ένα βίντεο, είναι τόσο, ας πούμε. Και τώρα χαίρομαι τον Καμαρών, ας πούμε, αρχηγό στον Παθραϊκό. Έτσι. Πραγματικά, αυτός είναι και ο σκοπός των ομάδων όπως είναι το Σιδηροχώρι, να δημιουργεί παίχτες. Γι' αυτό και ο μέσος όρος μας είναι πάρα πολύ μικρός. Όλα τα παιδιά είναι το 2005-2006 γεννημένα. Και προσπαθούμε για το καλύτερο για τα παιδιά κυρίως. Και να τροφοδοτήσουμε τον Παθραϊκό. Αν ο Παθραϊκός συνεχίσει αυτό και μεγαλώσει κι άλλο, είναι ακόμα καλύτερο για τα παιδιά του νομού, για τις ακαδημίες, θα δημιουργηθούν υποδομές, παιδιά με όνειρα και έκκληση προς τον Παθραϊκό να το κοιτάξει αυτό, έτσι, να μην αφήνει τα του οίκου του εδώ μόνο, γιατί έχει καλούς παίκτες και θα πρέπει να τους κοιτάξει καλύτερα, λίγο πιο ζεστά. Τελευταία ερώτηση, το πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα έδειξε η Δόξα πάλι ότι έχει μια πολύ δυνατή ομάδα. Είναι ο στόχος? Εντάξει, το Σιδηροχώρι πρωταγωνιστεί πάντα. Ναι, είναι ο στόχος. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε και φέτος. Μας λείπουν αρκετοί παίχτες βέβαια. Έχουμε αρκετούς τραυματίες από πέρσι με σοβαρούς. Σήμερα χάσαμε, αυτό είναι το λυπηρό μόνο, ότι χάσαμε ακόμα ένα παίχτη σήμερα, έναν τραυματισμό. Που μου είπαν ότι μάλλον έχει κάτι με το γόνατό του. Ας ελπίσουμε το παιδί να είναι καλά και να συνεχίσει. Το Σιδηροχώρι θα συνεχίσει να παίζει σε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Θέλει να πρωταγωνιστήσει και αυτός είναι ο σκοπός. Εντάξει, Παντρικικός, ξέρετε, είναι στη σύγχρονη ιστορία. Είναι υποχρεωμένος να πρωταγωνιστεί. Τώρα αυτό το σημερινό το παιχνίδι στη μνήμη ενός πολύ καλού φίλου μας που αγαπούσε το Παντρικικό, που εμείς τον θυμόμαστε τον Νίκο Ντοσίδη επειδή κάναμε προπονήσεις τότε στο γήπεδο το ανοιχτό του Παντρικικού και ο Νίκος έτρεχε γύρω. Κάθε δεύτερη μέρα τον βλέπαμε που λέμε και τον χαιρετάγαμε και καλά έκανε ΕΠΣ. Και κάθε χρόνο γίνεται αυτό το παιχνίδι στη μνήμη του, να τον τιμόμαστε. Ήταν ένα από τα καλύτερα τα παιδιά. Και εμείς θέλαμε σαν ομάδα σήμερα να δώσουμε χρόνο συμμετοχής και επιβάρηση στα παιδιά που δεν πήραν πολύ χρόνο, έτσι. Και να έχουμε μια ομοιόμορφη γυμνασμένη ομάδα για στη συνέχεια να δω και εγώ, ας πούμε, πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, να δω τι μπορώ να υπολογίζω και να δω κάποια νέα παιδιά. Και σιγά σιγά έχουμε 3-4 μέρες να ετοιμαστούμε την Κυριακή για το μάτς με την Ηρακλή Αμμουδιάς. Δεν γίνεται εμείς να ρωτήσουμε να κάνετε μία τοποθέτηση μόνο. Αναλάβατε την ομάδα, πώς βλέπετε την ομάδα, τι σκοπεύετε να αλλάξετε και αν θα γίνει καμιά προσθήκη, αν έχετε στο μυαλό σας κάτι. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ τη διοίκηση και όλους γύρω τους φίλους που είναι μαζί με τη διοίκηση που στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Τους ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσανε. Εγώ θα κάνω το παν, έτσι για ο Παντρικός να επιτύχει τους στόχους τους. Δεν θέλω πολλά πράγματα να αλλάξω στο Παντρικικό, γιατί ο Παντρικός έχει το στίγμα του, έτσι. Και εγώ, ας πούμε, στο αγωνιστικό θα προσπαθήσω να βάλω το λιταράκι μου, να αλλάξω κάποια πραγματάκια και ο Παντρικικός, έτσι, κατά την άποψή μου να παίζει λίγο πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, ειδικά εδώ στην έδρα μας και εννοείται να είμαστε όλοι υγιείς, να είμαστε δυνατοί
και να το παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μέχρι τέλος της χρονιάς να τα καταφέρουμε.